Κατά το μήνα Αύγουστο, 7 νέοι αστυνομικοί φαίνεται πω θα έρθουν να ενισχύσουν το δυναμικό τη αστυνομική διεύθυνση Καβάλα. Αν και ο αριθμό ακούγεται μικρό, πρόκειται για μια θετική εξέλιξη σε σύγκριση με τι προηγούμενε χρονιέ. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, και θα πρέπει να ανατρέξουμε στο μακρινό 2008, η Καβάλα θα ενισχυθεί με ένα σημαντικό αριθμό αστυνομικών στι τακτικέ μεταθέσει του καλοκαιριού. Οπότε μέσα στο μήνα Αύγουστο, 7 συνάδελφοι, 6 με τις τακτικές μεταθέσεις και επιπλέον ένας με συνυπηρέτηση, θα ενταχθούν στη δύναμή μας και πραγματικά μπορεί σε κάποιους να ακούγεται πολύ μικρό αυτό το νούμερο, αλλά αν αναλογιστεί κανείς ότι από το 2009 και μετά τα άτομα τα οποία παίρναμε ήταν ένα, δύο ή και κανένα, μπορεί να καταλάβει ότι ο αριθμός 7 είναι πολύ σημαντικός και αν υπάρξει και μια συνέχεια που αυτό επιδιώκουμε και προσπαθούμε και τα επόμενα ένα-δύο χρόνια τουλάχιστον, η ενίσχυση θα είναι πραγματική και ιδιαίτερα σε περιοχές της επαρχίας όπως είναι και στο νησί της Θάσου αλλά και στη Χρυσούπολη, στις Κρινίδες όπου υπάρχει πραγματικά η τεράστια έλλειψη προσωπικού η οποία φαίνεται έξω στους πολίτες, θα μπορούμε με αυτού του συναδέρφου να καλύψουμε ένα σημαντικό μέρο αυτή τη έλλειψη που παρατηρείται. Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικοί από την Καβάλα θα λάβουν μέρο στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα το πρωί τη Τετάρτη, προκειμένου να δείξουν στην κυβέρνηση αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι υπεραιτέρω μειώσει στου μισθού του δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτέ. Εμεί ε, κατεβαίνουμε αύριο στην Αθήνα όλοι οι έντολοι αστυνομικοί πυροσβέστε λιμενικοί. Προκειμένου να δείξουμε για άλλη μια φορά και στην κυβέρνηση, αλλά κυρίως και έξω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αυτά τα οποία ακούγονται για τα ειδικά μισθολόγια και για περαιτέρω μείωση των μισθών μα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά όχι γιατί έτσι έχουμε μάθει να διαμαρτυρόμαστε για να διαμαρτυρόμαστε, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι τα τελευταία χρόνια, όπω και όλοι οι συμπολίτε μα εργαζόμενοι, έχουμε υποστεί τεράστιε μειώσει στου μισθού μα. Μειώσει οι οποίε είναι πραγματικά πολύ μεγάλε στον κλάδο μα και νέε μειώσει όπω αυτέ που συζητιούνται στα ειδικά μισθολόγια πραγματικά θα μα φέρνουν σε μια κατάσταση που δεν θα μπορούμε να ζήσουμε τι οικογένειέ μα. Αναγκαζόμαστε να βρεθούμε αύριο στο δρόμο για να διαδηλώσουμε. Η θέση μα δεν είναι να είμαστε στου δρόμου για να διαδηλώσουμε. Η θέση μα είναι, να βρισκόμαστε, η θέση μας είναι να βρισκόμαστε στο δρόμο για να προστατεύουμε του πολίτε και την περιουσία του. Γι' αυτό και πραγματικά είναι άσχημο πράγμα να βλέπει κάποιους συμπολίτε ε, αστυνομικούς να διαδηλώνουν για πράγματα τα οποία είναι δεδομένα, τα, όπως είναι μέσα στα αιτήματα που έχουμε για αναγνώριση του επαγγελματό μας ως επικίνδυνο, πράγματα τα οποία πραγματικά δεν θα έπρεπε καν να τα συζητάμε σήμερα, αλλά φτάνουμε σε σημείο για τα αυτονόητα πάλι να είμαστε στους δρόμους και να παλεύουμε για το δίκαιο μας.